Ξέρετε, επειδή ακριβώς η κουβέντα προχωράει, εμείς ξέρετε που είμαστε μια καθημερινή εκπομπή και γενικώς που ασχολούμαστε και με τις ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης, μας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και θα μου επιτρέψετε να σας το πω, την πολύ καλή σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό. Είναι ένα νέο παιδί και κάθε φορά σας συμβουλεύεται. Έρχεται, ας πούμε, και σας συμβουλεύεται. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη σχέση? Κοιτάξτε, να κάνω μια επέμβαση στη σκέψη σας. Το συμβουλεύετε δεν το αποδίδει σωστά. Δεν το συμβουλεύω, διότι δεν ξέρω και από αυτά τα πράγματα εγώ. Αλλά έχει μια πνευματική επαφή. Θα ήθελα όμως να το γενικεύσω το θέμα, ότι ο χαρακτήρας μου, καλός, κακός, είναι να είμαι ανοιχτός προς όλους τους ανθρώπους. Θα είδατε ότι περάσανε και περνάνε όλων των αποχρώσεων, τα στελέχη κλπ, κομματικά κλπ. Ακόμα και ο φίλος μου, ο κύριος Κουτσούμπας, που είναι ο πρώτος ο οποίος ήρθε και μιλήσαμε. Λοιπόν, και με τον κύριο Σαμαρά είχαμε σχέσεις καλές και έχουμε, και με τον κύριο Παπανδρέου και με όλους είχαμε σχέσεις. Λοιπόν, αυτές όμως οι σχέσεις για μένα, ναι, δεν είναι για να βγάλουμε μια φωτογραφία για να τη βάλουμε κάπου για να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι μια γνωριμία και μια επαφή και μια ευκαιρία που μας δίνεται να κουβεντιάσουμε θέματα που μας απασχολούν. Να ακούσουμε τις απόψεις του καθενός, να ακούσουμε και τον Αρχιεπίσκοπο να δούμε τι λέει στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, έτσι με όλους είχα και έχω την ευκαιρία να μιλάω και δεν το κάνω διπλωματικά, κάνω αυτό που πιστεύω. Όχι, αυτό το ξέρουμε, ναι. Απλώς επειδή... Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, με τίμησε, με την γνωριμία του, πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός κλπ. Και ήταν μια καλή συζήτηση κλπ. Υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ σας. Το λένε τώρα τα παιδιά, μια καλή χημεία. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε γιατί το ρωτάμε? Διότι υπήρχε πάντα η συζήτηση και η αγωνία αν μπορεί η Ορθοδοξία με την αριστερά να συνυπάρξει και να συνδημιουργήσει. Και βλέπουμε τώρα ότι με την επαφή που έχετε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Κοιτάξτε, πρέπει μερικά πράγματα να τα ερμηνεύουμε. Όταν λέμε αριστερά, τι εννοούμε? Ένα μεγάλο θέμα. Η αριστερά πάντοτε, έγραφε ο κύριος Θεοδωρόπουλος σε ένα ωραίο δημοσίευμα, έχει δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η Επανάσταση και το άλλο είναι το Προλεταριάτο. Αλλά αυτό ήταν για τότε. Σήμερα η Επανάσταση και το Προλεταριάτο, δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Επομένως δεν πρέπει να μιλάμε για την αριστερά την τότε, την αριστερά τη σήμερα, και να θέλουμε να προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα ταυτίσουμε. Πρέπει και για τους αριστερούς, το λέω τώρα γενικότερα, να καταλάβουν ότι πέρασαν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ρομαντισμοί. Το να πάμε, το να βάζουμε τα θρανία, να κλείνουμε τις πόρτες, το να πάμε να κλειδώνουμε, να χτίζουμε τον πρίτανη με τις, πώς το λέμε, με τα τούβλα, με τα σιμεντόλιθους. Δεν επικοδομώ. Να πάμε να κατεβάζουμε το λευγέ από το εργοστάσιο, παραδείγματος χάρη, και να καίγονται, να καταστρέφεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Το λέω για τους. Άρα θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ο εκφραστής αυτής της ρεαλιστικής αριστεράς? Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Το ίδιο όμως είναι και άλλη πλευρά. Η γιαγιά μου λέει όταν μεγάλο, ήταν ένα μικρό παιδί, μην παίζεις με αυτούς γιατί είναι κομμουνιστές. Τα θυμάμαι μέσα μου. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα συνεχίσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε και να βγούμε προς τα έξω με νέες ιδέες, φρέσκοι άνθρωποι. Να καταλάβουμε ότι αυτά τέλειωσαν πια. Πρέπει εδώ να δούμε αλλιώς τη ζωή προς τα πέρα. Λοιπόν, αυτά τα κουβεντιάζουμε πολλές φορές. Ο Πρωθυπουργός το κατάλαβε αυτό? Τώρα δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβε ο Πρωθυπουργός. Όχι, επειδή τον έχετε δει. Εγώ ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συζητάει, που μπορεί να θέλει την προοδοτά. Και εκείνο που με συμφέρει εμένα, διότι εγώ από όλα αυτά τι θέλω? Σε όλους, ένας είναι ο στόχος. Δεν είναι η Εκκλησία και η πολιτεία. Είναι ο άνθρωπος. Εγώ αγωνίζομαι αυτόν τον άνθρωπο να τον στηρίξω. Κληρικός. Και η πολιτεία τι κάνει? Αγωνίζεται μέσα στα αυτά να τον στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως, συμπίπτουν οι στόχοι μας. Τι νόημα έχει τώρα να μαλώνουμε εμείς, αφού ο στόχος μας είναι κοινός? Επομένως, χρειάζεται μια συνεργασία μεγάλη. Και αυτό το είχε δεχτεί ο κύριος Τσίπρας.
πρέπει να συνεργαστούμε. Και αυτό το πρέπει να το καταλάβουν, να το καταλάβει η πολιτεία με την γενικότερη διάνθρωσή της. Ναι. Στον κύριο Κουτσούμπα είπα, λέτε αριστεροί, αυτοπεριουσίες, όλοι ξέρω εγώ τα κόμματα. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έχει λογιστικά δουλεία, ελέγχους κλπ. Ελάτε, κάντε μια μέρα και το κάνω και σαν πρότες, το έχω ξαναδεί πάλι. Να κάτσουμε σε έναν χώρο, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ξέρω εγώ κλπ. Και εμείς Εκκλησία. Και να πούμε όλοι μας την καρδιά. Αυτά έχουμε. Αυτά εμείς δεν τα θέλουμε για τον εαυτό μας να φάμε. Ζούμε. Ούτε να γίνει πιο πλούσιοι. Θέλουμε τα ιδρύματά μας τώρα, παραδείγματος χάρη, που κλείνει το ένα μετά το άλλο. Και ας πούμε το άσυλο νιάτων δεν έχουν να φάνε. Ή ξέρω εγώ τα γυροκομεία κλείνουν. Θέλουμε λοιπόν να πούμε, ελάτε εδώ, δείτε το με ανοιχτά τα μάτια και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θα κλείσουν. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία δίνει 120 εκατομμύρια το χρόνο για τη συντήρηση αυτών των ιδρυμάτων κλπ. Αυτά η πολιτεία δεν λογαριάζει. Έρχεται και σου βάζει ένα ένφια και σου λέει πόσα έχεις, τόσα, τόσα. Λοιπόν, ελάτε να τα κουβεντιάσουμε. Αυτό δεν έγινε. Και το προτείνω και το λέω. Άλαι, πρέπει με όλους. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω την ερώτηση, επειδή είπατε πριν για την ανάγκη των νέων ιδέων, του διαλόγου και της νέας αριστεράς. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο εκφραστής αυτής της ρεαλιστικής αριστεράς που μπορεί να δώσει μια νέα πνοή σε αυτή τη συνεργασία και την ανάγκη διαλόγου που είπατε? Κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Αν το θελήσει, δικό του θέμα είναι. Αν το θελήσει, είναι δικό του θέμα. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Όλοι οι Έλληνες, τι θέλουμε αυτή τη στιγμή? Το βλέπω εγώ από το εκκλησίασμα. Θέλουν μια ζεστασιά. Θέλουν μια κατανόηση. Θέλουν μια αγάπη. Δεν θέλουν λοιπόν αποξένωση. Λοιπόν, θέλει ο Έλληνας να το καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι με αγαπούν, ενδιαφέρονται για μένα. Και να μην τους κάνουμε με το δικό μας το τρόπο να μας αποθούν από κοντά τους. Πάντως, να σας πω, ξέρετε τι καταλαβαίνω. Ότι κι εσείς, που είστε ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ψάχνετε μια συνεννόηση με το κράτος όπως ψάχνει ο απλός πολίτης καθημερινότητα που ταλαιπωρείται με τη γραφειοκρατία, ταλαιπωρείται με τους φόρους, ταλαιπωρείται να τα βάλει μπροστά όλα τα θέματα. Και η Εκκλησία ψάχνει μια συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα και τον πολιτικό κόσμο. Θα πω κάτι που είναι σκληρό. Αλλά πρέπει να λέγονται, ο κόσμος να τα ξέρει. Ένας σκίτσογράφος μου στέλνει ένα σκίτσο αφιερωμένο σε μένα. Δεν το έχω δημοσιεύσει, το λέω σε εσάς, το έχω στο ντουλάπι μου. Μιλάω εγώ με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ κάθομαι στην καρέκλα και του λέω, Αλέξη, τι θα γίνει με το χωρισμό εξής και κράτους? Θα γίνει αυτός, πες μου, τι θα κάνεις? Και απαντάει ο κύριος Τσίπρας, μακαριότατε, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κράτος. Το έχω φυλαγμένο, δεν το έχω δώσει και τον ευχαριστώ που μου το έστειλε αυτός που τα ακούει, τώρα το ξέρει. Λοιπόν, τι να σας πω, την άποψή μου, δεν υπάρχει διοίκησης. Δεν υπάρχει χώρος που να μπορούμε τα προβλήματά μας να τα προχωρήσουμε. Τα πάμε μέχρι ένα σημείο, έρχεται άλλος τα γκρεμίζει, έρχεται άλλος τα αλλάζει. Εγώ καταλαβαίνω όμως, καταλαβαίνω ότι αν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος, και εσείς θα το ανοίγατε το θέμα. Το κράτος είναι το κράτος. Μια αφηρημένη έννοια. Οι άνθρωποι είναι. Ναι, αυτό θέλω να λοιπόν, πω. Λοιπόν, δεν θέλουν οι άνθρωποι. Ελάτε, βρε, φωνάζετε για εκκλησία έτσι, έχει αυτά. Ελάτε εδώ να τα δούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί? Αλλά όταν αρπάξουν όμως, είναι εύκολη η εκκλησία. Λοιπόν, επομένως, υπάρχει ανάγκη σήμερα. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους όλων των παρατάξεων. Είπα σε ένα κηρυγμά μου στη Φλόρινα και στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα, Κροατής ήταν και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρώτης βουλής από κάτω. Ήρθε η ώρα που οι πολιτικοί μας πρέπει να πούνε τι αγαπάω, την πατρίδα ή το κόμμα. Την πατρίδα ή το κόμμα. Αυτό έπρεπε να το είχαμε πει πριν να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλαπα. Όλοι έπρεπε να είναι μαζεμένοι και να πάνε στην Ευρωβουλή, και πέρα να πούνε, εμείς είμαστε ένα από αυτά. Πάτε στην Ευρώπη να δείτε αν έχουμε μονοκομματικά κράτη, αν δεν έχουμε συνένεση. Και εμείς εκεί θα φτάσουμε.
Αλλά πρέπει να χτυπηθούμε, πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτοί που νοσταλγούν ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, η μονοκομματικό, εγώ το βλέπω δύσκολο. Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω και για ένα θέμα που εμείς το εισπράττουμε οι δημοσιογράφοι ως μια ταλαιπωρία ορισμένων ανθρώπων που δεν ταιριάζει να το κάνει αυτό η Εκκλησία. Είναι αυτό το θέμα που έχει βγει τώρα τελευταία με το θέμα της καύσης των νεκρών. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν προχωράει αυτό το θέμα, ενώ πολλοί δήμοι θέλουν να το κάνουν και ο Καμίνης εδώ και ο Μπουτάρης. Βλέπουμε την Εκκλησία να έχει κάποιες αντιστάσεις και οι άνθρωποι διστάζουν να το προχωρήσουν οι δήμαρχοι. Κοιτάξτε, να μην βρίσκουν προφάσεις. Το λέω στους δημάρχους. Γιατί ό,τι άλλο θέλουν το κάνουν. Ο λαός μας έχει μια πίστη, έτσι. Η Εκκλησία οφείλει να τον θωρακίσει, να του πει ότι αυτή είναι η πίστη μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε την ταφή. Θέλει κάποιος να καεί. Δικό του θέμα είναι. Ούτε η Εκκλησία θα έρθει και θα τον, δεν ξέρω τι θα του κάνει. Λοιπόν, είναι δικό του θέμα. Πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει. Αλλά δεν μπορεί ο κύριος Καμίνης, ο δήμαρχος, να μου το πάρει στο νεκροταφείο μου, στην Εκκλησία, να μου κάνει από τεφροτήριο εκεί πέρα κλπ. Διότι όλη η κακοδαιμονία που υπάρχει σήμερα στα νεκροταφεία, και το έχουμε δει αυτό το πράγμα, είναι. Οφείλεται, έχουμε ευθύνη όλοι μας. Ο Δήμος, η Εκκλησία, αλλά δεν ακούγεται η Εκκλησία. Για μπείτε να δείτε πώς δίκεται ένα νεκροταφείο. Άμα δείτε θα φρίξετε. Άρα λέτε ότι μπορεί να γίνει ένα αποτεφρωτήριο, αλλά σε άλλο χώρο. Εντάξει. Και να μην φορτώνουν οι δήμαρχοι στην Εκκλησία την αδυναμία για τους X δικούς τους λόγους να μην προχωρούν σε κάτι τέτοιο. Δεν το προτρέπω να κάνουν, αλλά ένας άνθρωπος που διαλέγει αυτό το δρόμο δεν μπορεί να τον αντιποδίσουμε. Αλλά πρέπει η πολιτεία να βρει τον τρόπο που θα το κάνει χωρίς να ενοχλεί τους άλλους. Mm-hmm. Μια και ανέφερε ο Ιορδάνης αυτό το κοινωνικό θέμα, να σας αναφέρω κι εγώ κάποιο παρόμοιο. Και το αναφέρω λόγω επικαιρότητας, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία της ανοχής και του σεβασμού στη διαφορετική άποψη, στη διαφορετική σκέψη και στη διαφορετική δράση του ανθρώπου. Πέρα από τις γνωστές θέσεις που έχει η Εκκλησία για το θέμα, συμφωνείτε με τους πολύ οξείς χαρακτηρισμούς και τις πολύ οξείες τοποθετήσεις κάποιων ιεραρχών σε συνανθρώπους μας που έχουν επιλέξει να ζήσουν έτσι τη ζωή τους? Κοιτάξτε, πιο μπροστά μιλήσατε για ρατσισμό. Mm-hmm. Και να απογορέψει η Εκκλησία κάποιον να μην μιλάει, να μην λέει, είναι ρατσισμός και αυτό το πράγμα. Ο καθένας τις απόψεις του μπορεί να τις θέσει. Η Εκκλησία λέει ότι ο γάμος είναι αυτό, 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 η πίστη μας. Ό,τι είναι έξω από αυτό δεν είναι γάμος, δεν έχει σχέση κλπ. Δεν λέει τίποτε άλλο. Mm-hmm. Ούτε λέει μπράβο ή κάμε κλπ. Η Εκκλησία λέει αυτό είναι, αυτό είμαστε, κάνουμε κλπ. Λοιπόν, να το διαβάσετε, είναι χρήσιμο και θα βοηθήσει. Mm-hmm. Εκείνο που εγώ προσωπικά λέω, ένα τέτοιο θέμα που είναι προσωπική επιλογή κάποιων ανθρώπων, πρέπει να μπει στο οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να πάει στη Βουλή μέσα, να περάσει από τη Βουλή και να γίνει στα παιδιά αυτό ότι είναι νόμος και πράγμα. Ένα θέμα αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε και τη μελλοντική οικογένεια. Mm-hmm. Εμείς τα ιδρύματα που έχουμε τώρα και στην πρόνοια που κάνουμε, έχουμε παιδιά μικρά που είναι παιδιά μονογονεϊκών γονέων. Η σύγχρονη μάστιγα είναι αυτή. Κάποια κυρία, κάποια κοπέλα κάποια στιγμή λέει ότι εγώ θέλω να κάνω ένα παιδί που να μην ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του. Επειδή αυτή έχει αυτή τη λόξα, και το κάνει το παιδί. Το παιδί τι φταίει τώρα, που έρχεται και έχει τα προβλήματά του, θέλει και αυτό να ξέρει πού είναι, από πού έρχεται, ποιος είναι κλπ. Τώρα το καταλαβαίνει και λέει έκανα έγκλημα. Έκανες έγκλημα. Αλλά δεν ερχόμαστε το έγκλημα να το περάσουμε μέσα από τη Βουλή. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να ζήσουν έτσι τη ζωή, και σας το ρωτώ με αφορμή το πρόσφατο παράδειγμα του θανάτου του Μινά Χατζησάβα και των προβλημάτων που είχε ο σύντροφός του των νομικών. Κάποια νομική προστασία ανθρώπων που ζουν μαζί και αν το θέλετε ζουν μαζί πολύ πιο υγιώς από ότι ενδεχομένως ένα τυπικό κανονικό ζευγάρι με όλα τα αρνητικά ή θετικά, δεν θα πρέπει νομικά να είναι κατοχυρωμένοι, να είναι προστατευμένοι? Κοιτάξτε, τώρα αυτό έχει όρια, ξέρετε. Mm-hmm.
Δεν μιλώ για γάμο, μιλώ για το σύμφωνο συνδικαλιστή. Έχει όρια. Έχει όρια και αυτό και μέχρι να φτάσει στο ότι έχει κανένα το δικαίωμα του να διαθέσει τη ζωή του όπως θέλει. Είναι αλήθεια. Αλλά το να θέλει να γίνουν όλοι έτσι. Προφανώς. Δεν είπε κανείς. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο τώρα. Εδώ είναι το πρόβλημα που πρέπει η πολιτεία να έχει αυτή την διάκριση. Μπορεί να θέλει η πολιτεία να βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αλλάξει τις συνήθειες όλων των ανθρώπων. Το 2016, σε λίγες μέρες, αλλάζει ο χρόνος. Είστε πιο αισιόδοξος για την Ελλάδα? Κοίταξε, εξαρτάται πού βασιζόμαστε. Αν βασιζόμαστε, ξέρω εγώ, τι θα μας δώσει η Ευρώπη. Αν βασιζόμαστε, ξέρω εγώ, πώς θα το λύσουμε τα θέματα μόνοι μας. Δεν είμαι αισιόδοξος. Αν έχουμε διάθεση να δούμε τι έχει φταίξει, πώς μπορούμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, και ότι επειδή οξύ μας δεν είναι εγώ να βρω πού φταίτε εσείς και εσείς να βρείτε πού φταίω εγώ, και να προσπαθούμε να διδάσκουμε το λαό μας με αυτόν τον τρόπο. Να τονίζουμε ένα στα λάθη του άλλου. Λοιπόν, δεν θα πάμε καλά. Θα γίνει για αργότερα, αλλά θα έχουμε χάσει μία-δύο γενιάς. Ξέχασα να σας φέρω ένα γράμμα μιας κυρίας που μου στέλνει από τη Βόρεια Ελλάδα ένα γράμμα και μου λέει: είδα, βλέπω τι γίνεται κλπ. Και σας στέλνω και εγώ, θα ήθελα να σας στείλω κάτι. Δεν έχω. Έχω όμως ένα δίφραγκο. Και το κολλάει με σελοτέπη πάλι στο γράμμα το δίφραγκο και το στέλνει. Όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, δεν τη σβήνει. Σωστό. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Και επομένως, τα Χριστούγεννα έρχονται. Το βασικό είναι πώς θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, να μείνουμε κοντά στον Χριστό, να πάρουμε το μήνυμά του ότι όταν το θέλουμε, να τον δούμε, να ζήσουμε μαζί του, τα σφάλματά μας μας τα συγχωρεί, μας δέχεται, να αγωνιστούμε και να προχωρήσουμε. Είναι ένα μήνυμα απαραίτητο. Το χρειαζόμαστε αυτή. Και εμείς, Μαγκανιώτε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον επικεφαλής της Αποστολής που της δώσατε άλλη πνοή, ότι ουσιαστικά η Εκκλησία όλο αυτό το διάστημα έχει ταΐσει, έχει θρέψει μια μισή φορά τον πληθυσμό της Ελλάδος. Πλησιάζεται τα 20 εκατομμύρια. Είναι γύρω στα 18. Και έχουμε από τη μέσα ένα μικρό αφιέρωμα που μπορούμε να το δούμε και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.